Αυτά τα Χριστούγεννα είναι τα χειρότερα Χριστούγεννα που θα περάσουμε. Θεσσαλία, τρεις μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Κάτοικοι της Μεταμόρφωσης μίλουν στην Ευλαμπία Ρέβη και τον Σπύρο Χαριτάτο, αναπολώντας άλλες παλαιότερες ξένιαστες γιορτές, όταν βρίσκονταν όλοι μαζί στο χωριό. Πλέον ολόκληρες οικογένειες έχουν διασκορπιστεί. Ζωντανή νεκρή ξενιτημένη. Ο γιος μου αλλού, με τα εγγόνια μου. Η πεθερά μου μένει στη Λάρισα, στην κουνιάδα μου. Εγώ φιλοξενούμε στην κόρη μου. Δεν έχουμε τα παιδιά μας, δεν έχουμε τα εγγόνια μας, αυτά που μας δίνουν ζωή. Πρωτοχρονιά μαζεύονταν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Φέτος δεν υπάρχει σπίτι για να κάνουμε πρωτοχρονιά. Από όσους έμεναν στη Μεταμόρφωση, άλλοι φιλοξενούνται σήμερα σε συγγενείς και άλλοι έχουν βρει καταφύγιο σε καταστήματα και σε σχολεία. Εγώ φιλοξενούμε σε ένα κομμωτήριο. Μας έβαλε ένα ράντσο για το γιο μου που είναι 20 χρονών. Και τώρα μας δώσουν κάτι φίλοι ένα διπλό κρεβάτι. Προσωρινό καταφύγιο των περισσότερων κατοίκων είναι το χωριό Μάρκος. Σε έναν αυτοσχέδιο χώρο μέσα στο κρύο προσπαθούν έχοντας πλέον μόνο ο ένας τον άλλο να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Ερχόταν λέγαμε τα κάλαντα, μοιράζαμε δώρα. Και πού να ανάψουμε ένα δέντρο, πού, σε ένα έρημο χωριό, ποιος να το χαρεί. Ο κύριος Αγαθοκλής ζούσε στο χωριό Ιντέα μέχρι τον Σεπτέμβριο. Το σπίτι του έχει πλέον καταστραφεί και τώρα ζει σε ένα σχολείο μαζί με ακόμα 3 άτομα. Λέω γιατί να καταντήσουμε να είμαι στο σημαίνα σε ένα σχολείο. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Μπήκα μέσα, να πάρω το χάπι και μετά έφτασε μέχρι εδώ το νερό. Προσπαθούμε να είμαι ψύχρυμος, γιατί αν το βάλω κάτω, περιμένουμε να μας δώσουν κανένα κουντέινερ. Να μείνουμε κάπου, να έχουμε το δικό μας χώρο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευθεί 120 εκατομμύρια ευρώ για 33.000 οικογένειες από τις 65.000 που δικαιούνται αποζημίωση, δηλαδή για τους μισούς δικαιούχους. Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, όπως λένε οι αρμόδιοι, έχει δρομολογηθεί η πίστοσή τους στους λογαριασμούς τις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, η έβρεση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς τα ενοίκια είναι απλησίαστα. Όταν πήγα να νοικιάσω σπίτι, ένα σπίτι με μισό μέτρο νερό που έχει πάρει πλημμυρισμένο, παλιό σπίτι σχετικά, 400 ευρώ. Ενώ πριν πόσο θα ζήταγε? 150-200. Μπορούμε να δώσουμε μέχρι 400 ευρώ που είναι από το κράτος, οπότε όλοι και το σπίτι να μην αξίζει. Σου λέει αφού παίρνουν 400 ευρώ, εγώ 400 θα πάρω 400 ευρώ. Μάλιστα. Θα ανοίξει τώρα η πλατφόρμα για να πάρουν τον νίκη. Ως τώρα τον πληρώνω από την τσέπη. Ρεύματα, νερά, αυτά... τρέχουν κανονικά. Όσο περνά ο καιρός, η καθημερινότητα γίνεται πιο δύσκολη για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, οι οποίοι το μόνο που ζητούν είναι να συνεχίσουν τη ζωή τους από εκεί που την άφησαν την 7η Σεπτεμβρίου.